Λοιπόν, πάμε στο Φωτεινάκο, στο διευθυντή σύνταξη του flash.gr, να δούμε πώς καταγράφει το site την επικαιρότητα. Φώτη, καλή σου μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Παρακολουθούμε και εμείς τις εξελίξεις τις καιρικές, να δούμε τι θα γίνει. Ειδοποιούμε και τους αναγνώστες μας για αυτή την ψυχρή συμβολή που θα έρθει από την Κυριακή, όπως είπε πριν από λίγο και ο Δημήτρης Παπαϊωάννου. Πρώτο μας θέμα είναι ο διχασμός που επικρατεί στην ιεραρχία και στην Εκκλησία και συγκεκριμένα μετά τη δήλωση τη χθεσινή του Αρχιεπισκόπου ότι η άποψή του είναι ότι θα πρέπει τα παιδιά των ομόφυλων ζευγαριών να βαφτίζονται με συνειδητή επιλογή σε μεγαλύτερη ηλικία, δηλαδή να το αποφασίσουν τα ίδια. Είχαμε μια πρώτη αντίδραση από τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο, ο οποίος είπε ότι αυτή η άποψη εκφράζει προσωπικά τον Αρχιεπίσκοπο και όχι την ιεραρχία. Θεωρητικά έχει δίκιο, γιατί η απόφαση ιεραρχίας ήταν ότι το όλο θέμα θα παραπευθεί στην Επιτροπή των Νομιμοκανονικών Ζητημάτων της Εκκλησίας, προκειμένου να δοθεί μια εισήγηση και αυτή μέσω της Συνόδου να δεσμεύσει όλους τους ιεράρχες για το τι θα πράξει αυτό. Βλέπουμε μια ξεχωριστή τοποθέτηση εδώ του Αρχιεπισκόπου και ίσως μια πιο βιαστική πριν βγει αυτή η απόφαση. Αυτό δείχνει ότι ίσως το επόμενο διάστημα θα έχουμε και άλλες τοποθετήσεις. Φώτη, αν μου επιτρέπεις, έχουμε δει κάποιους Μητροπολίτες πριν βγει ο Αρχιεπίσκοπος να το πει, να συντάσσονται με αυτήν την άποψη και κάποιους άλλους να λένε ότι εμείς δεν έχουμε αποφασίσει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, καταλαβαίνεις εδώ ότι αρχίζουν να χωρίζονται και στρατόπεδα οι ιεράρχες. Ναι, και κυρίως θεωρούν όλοι ότι κάποιοι Μητροπολίτες που διαφωνούν με τον Αρχιεπίσκοπο ότι δεν μπορεί η Εκκλησία να μην βαφτίσει ένα μικρό παιδί, ένα μωρό, ή να μην ευλογήσει με τον χριστιανισμό, ας το πούμε έτσι, λογικά, όπως το. Έναν άνθρωπο, ένα ζωντανό που το ζητάει. Είδαμε ένα κοινό ανακοινωθέν, λοιπόν, μετά την συνεδρίαση, την πολύωρη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου, και βλέπουμε ότι τώρα για τα επιμέρους ευαίσθητα ζητήματα ξεκινά μια συζήτηση και μεταξύ, ανάμεσα στους ιεράρχες, που πιθανότατα θα χοντρίνει τα επόμενα 24 ώρα και όσο είναι σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο, έως και θα έχουμε και την ψήφισή του. Έτσι, νομίζω ότι και εκεί θα ανοίξει θέμα και στους κόλπους της ιεραρχίας, δηλαδή, εκτός των πολιτικών ζητημάτων του νομοσχεδίου που έρχεται. Σίγουρα, και να πούμε ότι το σχόλιο της κυβέρνησης μετά τη χθεσινή δήλωση του Αρχιεπισκόπου είναι ότι υπάρχει και η πολιτική πράξη της ονοματοδοσίας, ώστε να υπάρχει μια διέξοδος για αυτά τα παιδιά να αποκτήσουν όνομα και ταυτότητα. Mm-hmm. Ένα δεύτερο θέμα που έχουμε, το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο και κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους που δεν έχουν άλλα εισοδήματα, είναι ότι πλέον η ΑΔΕ θα εκτελεί και χρέη λογιστή, θα τους ετοιμάζει η φορολογική δήλωση, ακόμα και αν οι ίδιοι δεν κάνουν κάποια κίνηση. Σύμφωνα με την ΑΔΕ, αφορά περίπου 1.200.000 φορολογούμενους. Ναι. Θα τους έχει προετοιμάσει τη φορολογική δήλωση και αυτή θα καθαρίζεται. Μιλάμε, προσοχή, μπορούν οι αναγνώστες μας να το διαβάσουν, για όσους έχουν εισοδήματα μόνο από μισθούς, μισθωτούς και συντάξεις. Είναι θέμα αυτό, έλεγα να κλείσουμε, Φώτη, ναι. Και κλείνουμε και εμείς με το θέμα που θίξατε κι εσείς. Απλά έχουμε και εμείς πάρα πολλά δημοσιεύματα και αντιδράσεις από ανθρωπιστικές οργανώσεις για αυτή την εκτέλεση μάζωτος στην Αλαμπάμα. Είναι ένα σοβαρό θέμα, το είδαμε και σε εσάς, το οποίο θα απασχολήσει στο μέλλον όλες τις ανθρωπιστικές οργανώσεις. Έτσι. Φώτη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Φώτη. Να είσαι καλά.